Συγχαρητήρια. Θα μου πούν τα κορίτσια σήμερα με αυτά που έχω επιλέξει. Αν δεν το καταλάβατε, ήταν παραπομπή για τη Βύση αυτό. Ούτε η Βύση δεν το καταλάβαινε. Ευτυχώς για τη Βύση. Πάμε να δούμε την Κωνσταντίνα στην πασαρέλα. Μπορεί να είναι όντως ροκ, ποτέ δεν ξέρεις. Έτοιμες. Αβάντι μαέστρο. Δεν ξεκινάμε καλά. Πού είναι αυτό το ροκ που λέγαμε. Αχ, τεπογλώσσια φέρτε μου τώρα. Ωραία είσαι, δεν λέω, αλλά στο θέμα δεν είσαι. Πήρες και ζώνη, δεν άντεξες. Τόσες είδες. Θα ήταν σχεδόν προσβλητικό να μην έπαιρνες. Ειρήνη, ανέκφραστη, ε. Κωνσταντίνο μου, αγαπημένη μου, ομορφιά μου, είσαι μία κούκλα, λάμπεις ολόκληρη και το σύνολο που επέλεξε ταιριάζει πάρα πολύ, όμως δεν είναι ούτε ρομαντικό, ούτε ροκ. Είσαι 100% εκτός θέματος, είσαι πολύ κομψή, είσαι sick για να πας ένα ωραίο dinner το βράδυ με τους φίλους σου, με τον σύντροφό σου. Το μόνο που κρατάω και ταιριάζει με το θέμα μας αυτή την εβδομάδα είναι το βραχιόλι, άντε και το τσαντάκι. Κρίμα. Κρίμα, Κωνσταντίνα. Για να δούμε το δεύτερο μέρος. Πόσο φάνηκε η Ειρήνη Κωνσταντίνα? Η Κωνσταντίνα στην πασαρέλα στην αρχή ήταν λίγο αγχωμένη, αλλά μετά νομίζω ότι την απείλαυσε. Την απείλαυσε. Κωνσταντίνα, εσένα πώς σου φάνηκε? Η πασαρέλα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα να το ζήσω αυτό, το συναίσθημα. Το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα. Αφού δεν έπεσα, όλα καλά. Για να δούμε τώρα πώς αξόδεψε για αυτό το σύνολο η Κωνσταντίνα. Για το σακάκι πλήρωσε 63 ευρώ, για το φόρεμα 70, οι γόβες κόστησαν 45, η τσάντα 35 ευρώ, το κολλιέ 14,90 και η ζώνη 24. Συνολικά ξόδεψε 251 ευρώ και 90 λεπτά και της έμειναν 148 ευρώ και 10 λεπτά.